Λοιπόν, ε, έλεγα λοιπόν για, για τον για αριστερό μπακ το... ναι, ναι, ναι. ότι όπω στο, στον Εξτρέμ η μπύλια mm. έκατσε στον Ωνιεκούρου ε, και γίνεται κουβέντα ακόμη και για απευθεία αγορά του, ε, συγκριτικά με το δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν mm -hmm. που είχε συμφωνηθεί αρχικά, mm -hmm. περιμένουμε να δούμε ποια περίπτωση θα προχωρήσει από αυτέ τι δύο-τρει που έχουμε συζητήσει. Ε, για το θέμα του, του αριστερού μπάκ. Ναι. Πάντα ο Μπαμπά είναι σε αυτή τη λίστα ο Ραχμάν Μπαμπά. Ναι. Ε, από εκεί και πέρα είναι το θέμα του Μοχίκα του Κολομβιανού. Ενδεχομένω υπάρχει κάποια άλλη έκπληξη. Ε, δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονό ότι ο Νεκούρου κλείνει με αυτά τα 5 εκατομμύρια, γιατί είναι πολλά λεφτά τα 5 εκατομμύρια. Ωστόσο, δείχνει και λίγο το τι προηγήθηκε και δικαιολογεί γιατί κάποιε άλλε περιπτώσει δεν προχώρησαν. Του Ρόνι Λόπε και του Μάρκου Σέντουαρτ ήταν περιπτώσει του Δεκάρικου. Mm. Δεν ήταν του Τάλιρου. Mm. Ε, ωστόσο, τι κρατάω γιατί θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακό περάσει άλλο ένα γύρο, μπορεί να... θα, έχει θα γίνει αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, θα έρθει ένα ακόμη εξτρεμ, κατά προτίμηση αριστεροπόδαρο, γιατί αυτό ήταν ο βασικό στόχο, αν θυμάσαι, που να μπορεί να παίξει και λίγο στο 10. Και θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακό περάσει άλλο ένα γύρο, θα πρέπει να θεωρήσουμε πολύ πιθανό, να μην πω δεδομένο, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε. Ότι θα έρθει ένα ακόμα μεσοεπιθετικό υψηλού επίπεδου και ενδεχομένω να είναι και το μεγαλύτερο όνομα από όλα όσα έχουν έρθει μέχρι τώρα. Που γενικά έχουν γίνει καλέ κινήσει. Ναι. Και πάντα τον Αύγουστο γίνεται μια κίνηση. Ναι. Και θα μπορούσα να σε εντριγκάρω τώρα και να κάνω και του τηλεθεατέ να γελάσουν λίγο ναι. και να πω ότι άμα ο Ολυμπιακό θέλει, παιδί μου, μια εύκολη μεταγραφή που ενό mm. παίκτη που μπορεί να παίξει και στο πλάι, και μπορεί ναι. να παίξει και στο 10, και μπορεί να κάνει και το ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι, μπορεί να πάρει τον Οάρντα. Ο οποίο παρεπιπτόντω. Πρέπει να πράγμα φαντάζεσαι, ο Άρτα. Ο Άρτα θα τα καρισκά και μου φανεί Ολυμπιακό. Τον έχει, σε μεγάλη... έχει σε μεγάλη εκτίμηση ο Μαρτίν. Ναι. Και Κοίτα... ο Άρτα. Δηλαδή μετά από κάθε παιχνίδι που. Για πέφε... το γίγαντα ο επειδή είναι η αδυναμία μου, έχω να πω το εξή. Ναι. Υπάρχουν δύο, δύο ξεχωριστά σπίτια. Το ένα είναι το σπίτι του ποδοσφαίρου. Εκεί ο Άρτα είναι βασιλιά. Είναι πεκτάρα ο Άρτα. Το πα ωραία, για να συνεχίσει εδώ. Το άλλο σπίτι είναι αγκαδίκητο. Είναι εκεί το εκεί, εκεί, είναι, εκεί είναι μάχη. Είναι είναι φοβερό ότι δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή κάνει διαρκώ τα ίδια. Λε και το κολλάει θα κάπου πω κάτι. Το, το τσιπάκι. Όσο και να τον γουστάρω και να, τον, και να τον έτσι να, τον, να, να, μ' αρέσει, θα πω ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Λουτσέσκου τον καθάρισε. Εντάξει. Δεν ίσως. του έκανε τόσα. Του τα έχει όλα μαζεμένα. Mm. Και εμφανίστηκε και επειδή εμφανίστηκε πολύ βασιλιά, εγώ ήρθα εδώ για να ξαναπάρω το πρωτάθλημα. Mm. Εγώ ήρθα εδώ για να φτιάξω ξανά τον Μπάουκ τον καλό. Εγώ ήρθα πάνω στο εγώ, 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 εγώ. Με το που έγινε το σκηνικό στην προετοιμασία, του είπε στον Μπάουκ. Έλα. Ε, ε, Έλα. Πιθαν... Δεν περιμένω τίποτα. Πιθανότατα ήθελε να θυσιάσει έναν ναι. για να στείλει το μήνυμα στου υπόλοιπου. Ε, όχι μόνο αυτό. Πιο, αυτό πιο, αδύναμος, το ε, ναι. πιο αδύναμο ναι. κρίκο σε αυτό το κομμάτι είναι ο, ναι, ναι, ναι. ο ε, ναι. Αυτό που λέμε για, το, για, τη σχέση και την εκτίμηση που υπάρχει από ναι. πλευράς πλευρά Μαρτίν για τον Άρντα δεν συμβαίνει με πολλού παίκτε. Παιδί μου ταιριάζει ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό. Ποδοσφαιρικά. Ναι. ποδοσφαιρικά. ο Μαρτίν έχει μεταφέρει σε ανίποτο χρόνο στη διοίκηση του Ολυμπιακού ότι αν αυτό το παίκτη μπορούμε με κάποιο τρόπο να τον πάρουμε, εγώ τον θέλω. Θεωρεί ότι μπορεί να τον κουλαντρήσει. Ε, ελεύθερο είναι. Αλλά θέλω να πω κάτι. Okay. Θεωρεί ότι Αυτή μπορεί... είναι ελεύθερη η πολιορκημένη να ξέρει πάντα με όρου. Δεν θα πα εδώ, δεν θα πα εκεί. Δεν νομίζω, ότι πλέον στον Λουάρντα μπορεί να του βάλει κανέναν όρο Δεν νομίζω. Δεν, νομίζω, δεν, νομίζω, δεν, νομίζω, δεν, νομίζω. Mm. δεν, δεν γνωρίζω, mm. αλλά και δεν νομίζω. Ε, Πείμα. Mm. <laughs> ναι, εγώ ε, λέω ότι υπάρχουν ιδιωτικά Αλλά ε, και θέλω και να πω το εξή. Τον καταλαβαίνω το Μαρτίν mm. γιατί σκέφτεται φουλ ποδοσφαιρικά. Αλλά την άλλη είμαι και υποχρεωμένο να πω ότι μέσα τα τόσα επιτυχημένα που έχει κάνει ο Ολυμπιακό, η μεγαλύτερη του επιτυχία είναι ότι έχει φτιάξει ένα στράτευμα. Mm. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν ωραία αποδητήρια. Φαίνεται. Υπάρχουν. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα προπονητικό κέντρο που δουλεύει ωραία. Τώρα εντάξει. Δεν νομίζω εγώ ότι. <laughs> ο ο Μαρτίνο θα είναι... πάει καλά και με του τρελού. Ναι, ναι. Δηλαδή δε πώ έχει κουμαντάρει το ναι. Σεμέδο. Γιατί ναι. ο Σεμέδο είναι τρελοκομείο. Ναι. Έχει, δηλαδή το... Ε, ο, ακόμα και ο Βολμπουενά είναι τρελοκομία. Ναι. Άλλο ρε τα ωραία τρελοκομία. και άλλο ναι. ο άλλο που κάνει τώρα κάνει την προπονήση του Πάω Κάνω Κάτω επειδή ήθελε ένα φάουλ και χτυπιόταν, είχε κάτι στη μέση ε, και... Δίκαιο είχε ρε και... δεν του το δώσαν το φάουλ. Δεν του δώσαν το φάουλ.